και σ' όνας τον αιώνα. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος δοξαγήσαν αμπίσας κατά πέσας αυτής το πνεύμα. Του φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Πολλές φορές μιλάμε για την δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει διάφορες έννοιες. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, στον Εκκλησιαστή, «Μη γίνου δίκαιος πολύ, μήποτε εκπλαγείς». Να μην γίνεσαι πάρα πολύ δίκαιος, για να μην βρεθείς πρόδης αρέστων εκπλήξεων. Βέβαια, αυτό για να το ερμηνεύσουμε θα χρειαστεί ίσως αρκετή ώρα. Όμως πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι μια αδικία. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, και θα το δούμε και πιο μετά, ότι η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν είναι για τους πνευματικούς ανθρώπους. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανόητος αν αποβλέπεις αυτήν, να θέλει δηλαδή να δικαιωθεί από τους ανθρώπους. Μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη, η ανθρώπινη είναι μηδέν. Αλλά και ο κοσμικός άνθρωπος, αν πετύχει κάτι σε αυτή τη ζωή, εφαρμόζοντας την ανθρώπινη δικαιοσύνη, δεν θα έχει πραγματική χαρά και ανάπαυση. Δίκαιος κατά κόσμο είναι αυτός που κρίνει με βάση το ανθρώπινο δίκαιο. Το τέλειο όμως είναι να είναι ο άνθρωπος δίκαιος, όχι σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά με τη Θεία Δικαιοσύνη. Και τότε τον ευλογεί ο Θεός. Και λέει ο Άγιος ένα παράδειγμα. Ας πούμε, λέει, ότι δύο αδέρφια έχουν ένα χτήμα 10 στρέμματα. Ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι να πάρει ο καθένας από 5 στρέμματα. Θεία δικαιοσύνη είναι να πάρει ο καθένας αυτό που έχει ανάγκη. Αν δηλαδή ο ένας αδελφός έχει 7 παιδιά και ο άλλος 2, ή η δουλειά του ενός είναι κατώτερη από τη δουλειά του άλλου, πρέπει να πάρει περισσότερο εκείνος που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση είναι αδικία να πάρει ο δεύτερος όσα και ο πρώτος. Επομένως, με αυτή την έννοια μπορούμε να κατανοήσουμε και το ρητό του Εκκλησιαστού. Μη γίνουν πολύ δίκαιος με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζουμε τη Θεία Δικαιοσύνη. Μήποτε εκπλαγείς, μήπως και βρεθείς πρόδης άρεστων εκπλήξεων. Δηλαδή κάνεις κάτι το οποίο δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη λέει «Έσφαλες, πρέπει να τιμηρηθείς». Η Θεία Δικαιοσύνη λέει «Αναγνωρίζεις το λάθος σου και μετανοείς, συγχωρείσαι». Λέει ο Άγιος Παΐσιος, «Βλέπεις ακόμα και από τον ανθρώπινο νόμο, δικάζεται με επίοικια κάποιος που κάνει ένα έγκλημα όταν μετανοεί ειλικρινά και πάει μόνος του και το ομολογεί, ενώ δεν υπάρχει καμιά υποψία για το πρόσωπό του. Και αν από τους ανθρώπους δικάζεται με επίοικια, πόσο μάλλον από τον Δικαιοκρίτη και Φιλέσπλαχνο Θεό».
Υπάρχει και βέβαια η δικαιοσύνη με την έννοια των δικαστηρίων. Και εκεί μας συμβουλεύει πάλι η Αγία Γραφή και λέγει στο 23ο κεφάλαιο της Εξόδου, στον 8ο στίχο, «Δώρα ου λείψη, τα γάρ δώρα εκτυφλεί οφθαλμούς βλεπόντων και λιμένεται ρήματα δίκαια». Είναι συμβολή προς δικαστάς αυτό. Ως δικαστής ή έχοντας κάποια άλλη θέση εξουσίας, που είναι, έχεις μια άλλη θέση και να καλείσαι να κρίνεις για να δώσεις το δίκαιο, να αποδώσεις δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να λάβεις ποτέ δώρα, γιατί τα δώρα τυφλώνουν τους οφθαλμούς και αυτόν ακόμα των συνετών ανθρώπων και γίνονται αφορμή καταδολιεύσεως της δικαιοσύνης. Είπαμε ότι έχει διάφορες έννοιες η δικαιοσύνη. Στην Αγία Γραφή, λέει ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέως, παρουσιάζεται με τρεις όψεις σημασίας. Η μία όψη της δικαιοσύνης εννοεί το να ζει κανείς και να πολιτεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικαίου. Η άλλη όψη της δικαιοσύνης εκφράζει το σύνολο των αρετών και ταυτίζει τη δικαιοσύνη με τις νόμιμες σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα σε μένα και το Θεό, ανάμεσα σε μένα και τον εαυτό μου και ανάμεσα σε μένα και στον πλησίον μου. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι αυτός είναι δίκαιος άνθρωπος κατά την Αγία Γραφή. Δηλαδή είναι ενάρετος άνθρωπος και έχει το σύνολο των αρετών το οποίο ονομάζεται δικαιοσύνη. Έχει σωστή, όπως λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, σχέση με τον Θεό, με τον πλησίον και με τον εαυτό του. Η δικαιοσύνη απέναντι στο Θεό ποια είναι? Είναι να μην τον αδικήσω και να του ανταποδώσω, να του αποδώσω ό,τι του ανήκει. Και αυτό λέγεται ευσέβεια. Η δικαιοσύνη απέναντι στον εαυτό μου είναι να αποδώσω στον εαυτό μου εκείνο που οφείλω να αποδώσω, είτε σωματικά είτε πνευματικά. Παραδείγματος χάρη, έχω χρέος να αποδώσω τη σωτηρία στον εαυτό μου, να σώσω τον εαυτό μου, το σώμα και την ψυχή μου. Πολλοί άνθρωποι φτάνουν ανοήτως να πούνε «ας πάω και στην κόλαση». Μα έτσι δεν είσαι δίκαιος απέναντι στον εαυτό σου. Θα πρέπει να σώσεις τον εαυτό σου. Ακόμα η δικαιοσύνη απέναντι στον πλησίον, μάλλον πάνω στο θέμα προς τον εαυτό μας, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, έχω χρέος, λέει, για παράδειγμα, να αποδώσω στον εαυτό μου την σωτηρία. Και αυτό λέγεται σοφροσύνη. Αυτός, λέμε, είναι σόφρο. Έτσι, έχει σώστα σφρένας του. Δεν έχει τρελαθεί με την πνευματική έννοια του όρου, αλλά ενεργεί σύμφωνα με το αληθινό του συμφέρον, που είναι η σωτηρία του. Αυτός είναι ο σόφρον. Και η δικαιοσύνη απέναντι στον πλησίον, αυτό δηλαδή που πρέπει να αποδώσω στον πλησίον, που λέγεται απλά δικαιοσύνη. Έχουμε λοιπόν απέναντι στον Θεό ευσέβεια, απέναντι στον εαυτό μας σοφροσύνη και απέναντι στον πλησίον δικαιοσύνη. Και αυτά τα συνοψίζει ο Απόστολος Παύλος στην προστή των επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο που λέει «Και σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομεν εν τον ειν αιώνιο». Και η τρίτη όψη της δικαιοσύνης, είπαμε, η μία όψη είναι το να ζει κανείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικαίου, σύμφωνα με τον νόμο. Ο δεύτερος είναι να έχει την αρετή προς τον Θεό, τον πλησίον και τον εαυτό του. Και η τρίτη όψη της δικαιοσύνης εκφράζεται με τη μορφή της διάκρισης, ώστε οι τρεις βασικές αρετές, φρόνηση, σοφροσύνη και ανδρεία, να υπάρχουν σε ισόποση κατάσταση στον άνθρωπο. Να έχει ο άνθρωπος τη διάκριση και να ενεργεί δηλαδή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτή είναι η αληθινή δικαιοσύνη. Όπως θα μας το πει και ο Άγιος Νεκτάριος αυτό, ότι δικαιοσύνη είναι το να ταυτίζει ο άνθρωπος τη θέλησή του με τη Θεία Θέληση και να πραγματοποιεί το αγαθό
το ευάριστο και τέλειο ενώπιον του Θεού και το να ζητάει με όλη του την καρδιά τη δόξα του ονόματός του. Αληθινή δικαιοσύνη είναι ο Χριστός. Ας δούμε και αυτά που λέγει τώρα ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο του Πνευματικός Αγώνας που έχει εκδώσει το Μοναστήρι της Ουρωτής. Γέροντα, τι είναι Θεία Δικαιοσύνη? Θεία Δικαιοσύνη είναι να κάνεις αυτό που αναπαύει τον άλλον. Αν έχεις λόγο χάρη να μοιραστείς κάτι με κάποιον άλλο, να του δώσεις όχι το μισό από αυτό που έχεις, αλλά όσο θέλει εκείνος. Να του πεις πόσα θέλεις, 2,5, 3, πάρτα. Να δίνεις τα καλά και να κρατάς τα σάπια. Να δίνεις τα περισσότερα και να κρατάς τα λιγότερα. Να, πες πως μας φέρνει τώρα μια αδελφή 10 δαμάσκηνα. Αν εγώ από λεμαργία φάω τα 8 και σοφίσω τα 2, θα σε αδικήσω. Αν πω, αφού είμαστε 2, θα φάω τα 5 και θα σοφίσω τα άλλα 5. Τότε έχω την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αν όμως δω ότι σου αρέσουν τα δαμάσκηνα και φάω μόνο ένα και σου πω, κάνε αγάπη να φας εσύ τα υπόλοιπα, γιατί εμένα δεν μου πολύ αρέσουν, αλλά με πειράζουν και στα έντερα, τότε έχω τη Θεία Δικαιοσύνη. Δηλαδή, ανθρώπινη δικαιοσύνη ποια είναι? Ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι, αν πρέπει λόγου χάρη να μοιραστείς κάτι με κάποιον άλλον, να δίνεις το μισό και να κρατάς το άλλο μισό. Γέροντα, τι θέση έχει η ανθρώπινη δικαιοσύνη στην πνευματική ζωή? Η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν είναι για τους πνευματικούς ανθρώπους. Είναι φρένο για τους κοσμικούς ανθρώπους, δηλαδή τους ανθρώπους που ζουν μέσα στα πάθη, στη Φιλιδονία, στη Φιλαργυρία, στη Φιλοδοξία. Εκεί χρειάζεται να υπάρχει ο δικαστής και τα δικαστήρια, η αστυνομία, έτσι, και να επιβάλλεται το δίκαιο, γιατί ο άνθρωπος, ο εμπαθής, δεν θα μείνει στο μισό, θα πάρει το περισσότερο. Είναι άπλιστος. Λόγω του ότι είναι φιλάργυρος και φιλίδωνος και φιλόδοξος. Θα αδικήσει τον άλλον. Οπότε εκεί χρειάζεται το δικαστήριο. Χρειάζεται η ανθρώπινη νομοθεσία. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει ο Άγιος είναι φρένο η ανθρώπινη δικαιοσύνη για τους κοσμικούς ανθρώπους. Αν δεν υπήρχε αυτή η δικαιοσύνη, δεν θα υπήρχε ανθρώπινη κοινωνία. Θα ήταν μια ζούγκλα. Ο ένας θα έτρωγε τον άλλον και θα υπερίσχυε ο ισχυρότερος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανόητος αν αποβλέπεις αυτή στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Γιατί μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη η ανθρώπινη είναι μηδέν. Αλλά και ο κοσμικός άνθρωπος, αν πετύχει κάτι σε αυτή τη ζωή εφαρμόζοντας την ανθρώπινη δικαιοσύνη, όπως υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι που αγωνίζονται μέρες, μήνες, χρόνια στα δικαστήρια για να κερδίσουν τη δίκη και τελικά μπορεί να καταφέρουν να την κερδίσουν. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι δικομανείς, κάνουν συνέχεια μηνύσεις, τρέχουν συνέχεια τους ανθρώπους στα δικαστήρια, τους ανθρώπους τους. Και να πετύχεις κάτι, εφαρμόζοντας την ανθρώπινη δικαιοσύνη, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν θα έχεις την πραγματική χαρά και ανάπαση. Τι είναι όλο αυτό? Ένα τίποτα. Ας υποθέσουμε ότι δύο αδέλφια έχουν ένα κτήμα 10 στρέμματα. Το είπαμε και προηγουμένως αυτό το παράδειγμα. Θα πρέπει, ο Άγιος Παΐσιος το λέει, να πάρει περισσότερο εκείνος που έχει περισσότερη ανάγκη. Αν πάρουν ίσα, εκείνος που έχει λιγότερη ανάγκη αδικεί τον άλλον. Ο κοσμικός άνθρωπος όμως δεν λαμβάνει υπόψη του ότι ο αδελφός του δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Δεν καταλαβαίνει ότι η μοιρασιά που πάει να κάνει είναι άδικη, γιατί δεν σκέφτεται πνευματικά, δεν σκέφτεται τον άλλον. Σκέφτεται τον εαυτό του και σου λέει, αυτό δεν είναι το δίκαιο, στη μέση. Μα άλλος έχει 7 παιδιά, αν έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από σένα. Του λες, πρέπει να βοηθήσει την οικογένειά σου να δεχθεί να δώσει περισσότερα στον αδελφό σου που έχει ανάγκη. Και σου λέει, γιατί δεν τον αδικώ,
Να δεν τον αδικείς ανθρωπίνως, τον αδικείς όμως θεϊκά. Εάν ήταν πνευματικός άνθρωπος, ακόμα κι αν η γυναίκα του και τα παιδιά του αντιδρούσαν, έπρεπε να τους πείσει να δεχθούν ό,τι του δώσει ο αδερφός του. Να τους πει, κοιτάξτε, δεν θα πούμε εμείς, ας πούνε εκείνοι, ας πει ο αδερφός που έχει μεγαλύτερη ανάγκη, ό,τι θέλει αυτός. Και ό,τι μας πει, θα το δεχτούμε. Αν ο αδερφός του έλεγε, εσύ θα πάρεις ένα στρέμμα, να έπαιρνε το ένα χωρίς να πει τίποτε, για να νιώθει άνετα ο αδερφός του που πήρε τα υπόλοιπα. Πάντως το Ευαγγέλιο κάνει την καλύτερη μοιρασιά. Μου κάνει εντύπωση η αρχοντιά του Αβραάμ. Όταν μάλωναν οι τσομπάνιδες του Λότ και του Αβραάμ για τα βοσκοτόπια, πήγε ο Αβραάμ στο Λότ και του είπε, «Δεν κάνει να μαλώνουμε, είμαστε συγγενείς. Πού σε αναπαύει εσένα να πας, θέλεις να πας από εδώ ή θέλεις να πας από εκεί?» Ο Λότ κινήθηκε και λίγο ανθρώπινα και διάλεξε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί είχαν πρασινάδα και βοσκοτόπια, όπως λέγει στη Γένεση στο 13ο κεφάλαιο. Και τι έπαθε μετά? Μετά καταστράφηκαν όλα, χάθηκαν όλα. Ο Αβραάμ κινήθηκε με τη Θεία Δικαιοσύνη. Θέλησε να αναπαύσει το Λότ και χάρηκε κιόλας που ο Λότ πήγε στον καλύτερο τόπο, ανθρωπίνος στον καλύτερο τόπο, που υπήρχε όμως και πολλή διαφθορά και κινεδισμός, ομοφυλοφιλία, και ήρθε η καταστροφή, η θεϊκή τιμωρία. Και μάλιστα ο Αβραάμ είναι και γεροντότερος, είναι μεγαλύτερος στην ηλικία, είναι θείος, ο Λότ είναι ανεψιός. Θα μπορούσε να πει στο Λότ, κοίταξε, αυτό θα κάνεις, αυτά θα πάρεις και εγώ θα πάω εκεί πέρα, χωρίς καν να το ρωτήσει. Αλλά βλέπετε, για να αναπαύσει τον ανεψιό του, γίνεται μικρότερος, ταπεινότερος και του λέει, διάλεξε, όπου πας, αν πας εσύ δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Αυτή είναι η Θεία Δικαιοσύνη, να αναπαύουμε τον άλλον. Η δικαιοκρισία του Θεού. Γέροντα, τι είναι η δικαιοκρισία του Θεού? Η δικαιοκρισία του Θεού είναι η μακροθυμία, λέει ο Άγιος Παΐσιος, η οποία έχει μέσα και την ταπείνωση και την αγάπη. Έχετε υπόψη στην εικόνα στο Σινά, που είναι το 6ο αιώνα, σε καυστική εικόνα, και έχει τον Χριστό μας με δύο, ας πούμε, όψεις. Η μία, η μισή πλευρά του προσώπου φανερώνει την λαρότητα και το μάτι έχει μία ηρεμία, υποδηλώνει ότι ο Θεός είναι αγάπη, και το άλλο μισό του προσώπου φανερώνει μία αυστηρότητα και ο οφθαλμός του είναι έτσι αυστηρός και φαίνεται εκεί, φανερώνεται η δικαιοσύνη. Αλλά αυτός είναι ο όλος Χριστός. Δεν είναι μόνο δικαιοσύνη, ούτε μόνο αγάπη. Είναι και δικαιοσύνη και αγάπη. Και όπου είναι η δικαιοσύνη του, εκεί είναι και η αγάπη του. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, η δικαιοκρισία του Θεού είναι η μακροθυμία του Θεού. Και έχει μέσα ταπείνωση και αγάπη. Ο Θεός είναι πολύ δίκαιος, αλλά και πολύ έσπλαχνος. Και η εσπλαχνία του νικάει τη δικαιοσύνη του. Όπως λέει πάλι η Γραφή, κατακαυχάται έλεος κρίσεως. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο υπερτερεί το έλεος του Θεού της δικαιοσύνης του Θεού. Αλλά και η δικαιοσύνη του Θεού τελικά είναι αγάπη του Θεού. Ας πούμε, όταν ενήργησε η δικαιοσύνη του Θεού στα Σόδωμα και στα Γόμορα ή στον κατακλυσμό, ήταν από αγάπη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όσο ζούσαν με τις φοβερές αμαρτίες που έκαναν, τι επετύχαναν? Να αυξάνουν την κόλασή τους. Το να σταματήσει λοιπόν ο Θεός τη βιολογική του ζωή με αυτή την έκτακτη καταστροφή είναι αγάπη, είναι σπλαχνία, γιατί τουλάχιστον αν μη τι άλλο γλίτωσαν κάποια κόλαση επιπλέον που θα συσσόρευαν με τα περισσότερα χρόνια που θα ζούσαν. Γι' αυτό και είναι μεγάλη ανοησία να θρηνούν οι γονείς όταν, για παράδειγμα, τα παιδιά τους φεύγουν νέα ή κάποιος άλλος δικός τους άνθρωπος
οι άνθρωποι να θρηνούν, επειδή έφυγε τάχα τις νέους και λένε και πράγματα τελείως άτοπα και στους επικηδείους, ότι μας έφυγε νωρίς και είναι αδικοχαμένος και πράγματα δηλαδή που είναι και βλάσφημα στη δικαιοσύνη και στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός λοιπόν έχει αγάπη η οποία νικάει τη δικαιοσύνη Του. Θα σου πω ένα παράδειγμα, λέει ο Άγιος, για να καταλάβεις. Αν κάποιος άνθρωπος δεν είχε την ευκαιρία να ακούσει ποτέ για το Θεό, αυτός δεν θα κριθεί σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν αν είχε γνωρίσει τον Θεό. Ας πούμε, ένας απομονωμένος σε ένα νησί στον Ειρηνικό ωκεανό, που δεν έχει ακούσει ποτέ για Θεό και δεν έχει μέσα, ας πούμε, όπως έχουμε εμείς, τηλεπικοινωνιών, αυτός θα κριθεί από τον Θεό σαν να είχε ακούσει. Γιατί ο Θεός βλέπει, βέβαια, τη δικαιοσύνη, βλέπει την προαίρεση του ανθρώπου, τη διάθεση του ανθρώπου, και με βάση αυτό θα τον κρίνει. Αλλιώς δεν θα ήταν δίκαιος ο Θεός, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Η Θεία Δικαιοσύνη έχει δικούς της μαθηματικούς όρους. Το ένα και ένα, άλλοτε κάνουν δύο και άλλοτε δύο εκατομμύρια. Γέροντα, πώς εφαρμόζεται η Θεία Δικαιοσύνη σε κάποιον που σφάλει? Η ανθρώπινη δικαιοσύνη λέει, εσφαλές, πρέπει να τιμωρηθείς. Είναι ο ανθρώπινος νόμος. Το πολύ πολύ να δείξουν κάποια επίοικια, αλλά θα πάρεις την τιμωρία σου. Η Θεία Δικαιοσύνη λέει, αναγνωρίζεις το λάθος σου και μετανοείς, συγχωρήσει. Όσο μεγάλο και αν είναι το λάθος. Βλέπεις, ακόμα και από τον ανθρώπινο νόμο, δικάζεται με επίοικια κάποιος που κάνει ένα έγκλημα, όταν μετανοεί ειλικρινά. Και, όπως το είπαμε και προηγουμένως, αν πάει κανείς μόνος του και παραδοθεί, έτσι θα έχει μία ευμενή μεταχείριση από τους δικαστές. Πόσο μάλλον από τον δικαιοκρίτη και πολυέσπλαχνο Θεό, αν πάει ο άνθρωπος και ζητήσει το έλεος του Θεού. Γι' αυτό μην περιμένουμε να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού πάνω μας, μην αναβάλουμε τη μετάνοια, ας τρέξουμε πρώτοι να ομολογήσουμε την αμαρτία μας για να βρούμε έλεος από τον Θεό. Αν αυτό συμβαίνει στα ανθρώπινα, πόσο μάλλον στο Θεό. Να λες εσύ πρώτος τις ανομίες σου, λέει ο Λόγος του Θεού, για να δικαιωθείς. Μην περιμένεις να σου δώσουν οι συμφορές, να έρθει η παιδαγωγία του Θεού και τότε να πεις, α, καλά παθαίνω τώρα, τέτοιος που ήμουνα. Γιατί? Να τρέξεις στον χρόνο που θα σου δώσει ο Θεός, γιατί πάντα ο Θεός δίνει ένα χρόνο μετανοίας. Δεν έρχεται αμέσως η παιδαγωγία, η τιμωρία του Θεού στον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε ο Θεός μακροθυμεί. Βλέπουμε τους ανθρώπους που είχαν γίνει σάρκες πρώτου κατακλυσμού. Ο Θεός τους δίνει περιθώριο πόσο, 120 χρόνια, περιμένει και προειδοποιεί και στείνει ως κήρυκα μετανοίας τον Νοέ που χτίζει την Κιβωτό 120 χρόνια και μαθαίνουν από αυτόν ότι η γη θα καταστραφεί, ότι θα πλημμυρίσει, ότι θα πνιγούμε και πρέπει να μετανοήσουμε. Και όμως, δυστυχώς, δεν πήραν το μάθημα. Και τώρα οι Άγιοι Πατέρες μας προειδοποιούν ότι θα γίνει παγκόσμια καταστροφή, θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Συνέχεια, οι Άγιοι Γεροντάδες μας το λένε αυτό. Και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Αμφιλόχιος και πολλοί άλλοι και σύγχρονοι γεροντάδες μας το έχουν πει. Γιατί ακριβώς δεν μετανοούμε. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος το είχε πει στον Άγιο Ιάκωβο ότι πρέπει να γίνει πόλεμος. Και μάλιστα έχουμε και προφητείες από παλαιότερους Αγίους που μας λένε ότι ακριβώς θα έρθει η καταστροφή λόγω των πολλών σαρκικών αμαρτιών και μάλιστα του κινητισμού της ομοφυλοφιλίας. Είμαστε στα χέρια του Θεού, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ο Θεός μας παρακολουθεί με ακρίβεια και γνωρίζει την καρδιά του καθενός. Δεν θα μας αδικήσει.
Αφού υπάρχει Θεία Δικαιοσύνη και Θεία Ανταπόδοση και ο Θεός μας αγαπάει, το κυριότερο απ' όλα, ό,τι καλό κάνει κανείς δεν χάνεται. Γι' αυτό είναι χαμένος, τελείως λειψός, όποιος ζητάει να δικαιωθεί από ανθρώπους. Γι' αυτό μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες, και όταν αδικείσαι, μη ζητάς το δίκαιο σου το ανθρώπινο, άφησέ το στο Θεό. Μόνο μία εξαίρεση υπάρχει, όταν αδικούνται μαζί με σένα και άλλοι. Τότε για χάρη των άλλων μπορεί να πεις κάτι, να υπερασπιστείς το δίκαιο για χάρη των άλλων, το ανθρώπινο δίκαιο. Διαφορετικά δεν ωφελείσαι να ζητάς την ανθρώπινη δικαίωση. Πάρα πολλοί Άγιοι αφινόντουσαν τελείως το Θεό και αντιμετώπισαν πολύ μεγάλες αδικίες από τους ανθρώπους τους. Συκοφαντίες, ότι ήταν ανήθικοι, ότι ήταν τρελοί κλπ. Κι όμως δεν έκαναν τίποτα για να υπερασπίσουν τον εαυτό τους και ο Θεός μετά τους φανέρωσε και δεν τους φανέρωσε σε κάποιες περιπτώσεις. Και χάρηκαν πολύ περισσότερο γι' αυτό. Αλλά κατά κανόνα τους φανέρωνε γιατί ήθελε να μας δώσει πρότυπο και για μας, πρότυπο ζωής, πρότυπο ταπείνωσης και επιδιώξεως της Θείας Δικαιοσύνης και Ανταπόδοσης και όχι της ανθρώπινης. Βλέπετε άνθρωποι που αδικήθηκαν, κοσμικοί άνθρωποι και πάσχουν και υποφέρουν γιατί αδικήθηκαν, γιατί ενδεχομένως δεν μπόρεσαν να ανέβουν στην ιεραρχία την επιστημονική και θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο και είναι κατσιασμένοι, θα λέγαμε έτσι, με μια μιζέρια μέσα τους. Γιατί αδικήθηκα, γιατί ο τάδε καθηγητής με αδίκησε ή άλλοι στο στρατό ή οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή μέσα στην οικογένεια ενδεχομένως θεωρούν ότι αδικήθηκαν, δεν θα έπρεπε να έχουν αυτό το σύζυγο που έχουν, αυτή τη σύζυγο που έχουν. Αντί όμως να κάνεις αυτό, να δοξάζεις τον Θεό και να είσαι βέβαιος ότι ο Θεός την αδικία αυτή την ανθρώπινη που σου συνέβη θα σου την ανταποδώσει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει αιωνιότητα, γιατί ακριβώς ο Θεός είναι δίκαιος και δεν μπορεί να αφήσει την αδικία στην αιωνιότητα να υπάρχει. Οπωσδήποτε υπάρχει η αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Και αν δεν γίνει σε αυτή τη ζωή, και είναι καλύτερα να μην γίνει σε αυτή τη ζωή, θα γίνει οπωσδήποτε στην αιωνιότητα. Βλέπουμε για παράδειγμα τον Άγιο Νεκτάριο, πόσο αδικήθηκε και μάλιστα από ανθρώπους Εκκλησίας. Από συνεφημερίους του, από αρχιμανδρίτες, διακόνους κλπ. Συκοφαντήθηκε ως ανήθικος και υπέμενε αυτή τη βαριά συκοφαντία και το διωγμό και την εξορία αγώγιστα. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή συγχωρούσε και από μέσα του, όπως ο ίδιος το είπε έτσι σε όραμα, σε ασκητή αγιορείτη, μετά θάνατον αποκαλύφθηκε, του αποκαλύφθηκε και του είπε ότι γι' αυτό αγίασα, γιατί ήξερα να συγχωρώ. Έχω παρατηρήσει ότι όταν ο άνθρωπος αδικηθεί και εφαρμόσει τη Θεία Δικαιοσύνη, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο Θεός τον δικαιώνει ακόμα και σε αυτή τη ζωή. Θυμάμαι στο στρατό, μετά τον πόλεμο, είχε έρθει ο στρατηγός να δώσει παράσημα. Εγώ εκείνη την ημέρα έλειπα. Όταν φώναξε το όνομά μου, βγήκε ένας που ήταν από τη Θεσσαλία και πήρε εκείνος το παράσημο. Οι άλλοι στρατιώτες δεν μίλησαν, γιατί τότε είχε φυλάκιση αν έλεγες ψέματα. Όταν έφυγε ο στρατηγός, εκείνος κρύφτηκε, γιατί οι άλλοι θα τον σκότωναν στο ξύλο. Πώς είπες ψέματα και βγήκες και πήρες το παράσημο, ενώ θα έπρεπε να το πάρει ο συστρατιώτης, ο μετέπειτα Άγιος Παΐσιος. Όταν επέστρεψα, φοβόταν και από μένα. Ήρθε από εδώ, από εκεί, οπότε μου είπε, να με συγχωρέσεις, έκανα αυτό και αυτό. Καλά έκανες και το πήρες, του είπα. Τι να το έκανα εγώ. Το φορούσε ύστερα στις παρελάσεις. Τι κάνει η ανθρώπινη ματαιοδοξία. Μετά από 40 χρόνια έρχεται εδώ στο μοναστήρι ο στρατάρχης της πρώτης στρατιάς από τη Θεσσαλία και μου φέρνει ένα παράσημο του μεγάλου Αλεξάνδρου.
μετά από 40 χρόνια. Όταν το είδα, μου ήρθε να γελάσω. Μετά από 40 χρόνια. Τότε δέχτηκε την αδικία, δηλαδή ο Άγιος, και του την αποκατάστησε ο Θεός μετά από 40 χρόνια. Την ανθρώπινη αδικία. Γιατί δεν αντέδρασε, δεν πήγε να διαμαρτυρηθεί ότι να πει το παράσημα είναι δικό μου, αυτός είπε ψέματα και το πήρε, τίποτα. Και του φέρνει ο Θεός μετά από 40 χρόνια το παράσημο. Μου έκανε εντύπωση. Από τη Θεσσαλία ήταν εκείνος ο στρατιώτης που του είχε κλέψει το παράσημο. Από τη Θεσσαλία ήρθε και ο στρατάρχης. Δηλαδή και με ακρίβεια ο Θεός ανταποδίδει τη δικαιοσύνη. Είναι δικαιοκρίτης. Βλέπετε πώς γίνεται. Ενώ όταν ζητάμε να δικαιωθούμε, χάνουμε τελικά και αυτά εδώ. Αλλά και εκείνα που μας ετοιμάζει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Αν αδικηθούμε. Αν αδικηθείς εδώ, θα τα πάρεις. Και καλύτερα μην τα πάρεις εδώ, θα τα πάρεις στην άλλη ζωή. Για χαμένα πράγματα δηλαδή, χάνουμε τα σπουδαιότερα. Γιατί αυτά εδώ, έτσι κι αλλιώς, χαμένα είναι. Τι να τα κάνουμε. Τι θα μείνει από όλα αυτά που έχουμε τώρα εδώ στη γη. Τίποτα δεν θα μείνει. Το έχετε σκεφτεί. Τα στοιχεία λέει καυσούμε να λυθήσετε, λέει η Αγία Γραφή. Θα λυθούν, θα διαλυθούν τα πάντα. Θα γίνει παρανάλωμα του πυρός, όλη η γη. Δεν θα μείνει τίποτε. Τίποτε δεν θα μείνει. Λοιπόν, ούτε παράσημα, ούτε πράγματα, ούτε χωράφια, ούτε περιουσίες, ούτε χρυσάφια, τίποτε δεν θα μείνει. Εκείνο που θα μείνει για πάντα είναι ο Θεός, ο Λόγος του Θεού και η Βασιλεία του Θεού. Και όσοι θα είναι στη Βασιλεία, θα χαίρονται αιώνια μαζί Του. Και βέβαια και η αιώνια κόλαση θα είναι για πάντα. Επομένως είναι όλα τελείως μάτια και μην ζητάμε να συσσωρεύουμε τίποτε εδώ στη γη. Τα δικαιώματα του μοναχού τα κρατάει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Γέροντα, τι είναι το δικαίωμα? Στη μοναχική γλώσσα, έχει μια σημείωση εδώ το βιβλίο, δηλώνει η λέξη δικαίωμα την τάση του μοναχού να δικαιώνει τον εαυτό του και την απέτηση να ικανοποιεί οποιαδήποτε εγωκεντρική επιθυμία του. Αυτό σημαίνει δικαίωμα. Να θέλει να ικανοποιούνται οι εγωιστικές του απαιτήσεις. Το δικαίωμα, λέει ο Άγιος, είναι κοσμική λογική. Βλέπετε και σήμερα μιλάνε όλοι για δικαιώματα. Δικαιώματα της γυναίκας, δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, δικαιώματα των μειονοτήτων. Μόνο για τα δικαιώματα των Εβραίων δεν μιλάει κανένας. Το δικαίωμα είναι κοσμική λογική. Ο άνθρωπος, όσο πιο κοσμικός είναι, τόσο περισσότερο δικαίωμα έχει. Όσο πιο πνευματικός είναι, τόσο λιγότερο δικαίωμα έχει. Ειδικά ο μοναχός έχει μόνο υποχρεώσεις. Δεν έχει δικαίωμα για τίποτα. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχει απέτηση από κανέναν και για τίποτε. Και αυτό, ξέρετε, θα πρέπει να το εφαρμόσουμε όλοι στη ζωή μας. Και ο χριστιανός που ζει στον κόσμο θα γίνει πολύ έτσι μακάριος εάν δεν ζητάει τίποτε από κανέναν. Δεν απαιτεί τίποτα από κανέναν. Δεν ζητάει τα δικαιώματά του δηλαδή. Αλλά κάνει αγάπη και ευλογεί και ευεργετεί τους πάντες χωρίς καμία ανταπόδοση, χωρίς να ζητάει καμία ανταπόδοση. Αυτό είναι που καταστρέφει τους ανθρώπους και μάλιστα τους κοσμικούς ανθρώπους, το ότι αγαπούν ανταποδοτικά, ζητάνε ανταπόδοση στην αγάπη τους. Ή περιμένουν τον άλλο να κινηθεί πρώτος αγαπητικά και δεν κάνουν καμία κίνηση. Ή και αν κινηθούν πρώτοι, περιμένουν ανταπόκριση. Και αν δεν υπάρξει αυτή η ανταπόκριση, σταματούν και αυτοί να αγαπούν. Γιατί αυτή η αγάπη είναι κοσμική. Είναι ουσιαστικά μια σχέση εμπορική. Ενώ η αγάπη εν Χριστώ είναι η αγάπη η ανιδιοτελής. Η αγάπη η θεϊκή είναι χωρίς δικαιώματα. Η αγάπη η ανθρώπινη έχει και δικαιώματα. Ζητάει και δικαιώματα και σε πνίγει πολλές φορές και σε κάνει να ασφικτιάς. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο άλλος κάτι θέλει από σένα με αυτά που σου δίνει.
Δεν πρέπει λοιπόν να έχει απέτηση από κανένα και για τίποτα, ειδικά ο μοναχός, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Το να ζητά ο μοναχός δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, ενώ απαρνήθηκε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, είναι τελείως λάθος. Αλλά έχουμε δει πολλές φορές ότι ό,τι ισχύει για τον μοναχό, ισχύει για τον κάθε χριστιανό που θέλει να είναι καλός και σωστός χριστιανός. Γιατί ο μοναχός δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα σωστό χριστιανό που εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Ένας λοιπόν μοναχός, λέει ο Άγιος Παΐσιος, που ζητάει δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, ενώ υποτίθεται ότι έχει απαρνηθεί τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, βρίζει, λέει, τον Χριστό και τον μοναχισμό. Οι κοσμικοί έχουν δικαιώματα πολλά. Κοσμικοί είναι οι άνθρωποι που είναι δηλαδή μέσα στα πάθη. Γιατί ο κόσμος είναι τα πάθη. Φιλαργυρία, φιλοδονία, φιλοδοξία. Τα δικαιώματα του μοναχού αλλά και του πνευματικού ανθρώπου, να βλέπετε τώρα το λέει ξεκάθαρα ο Άγιος, δεν είναι μόνο για τον μοναχό, για τον πνευματικό άνθρωπο είναι αυτά που λέει, ότι δεν πρέπει να έχει δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτών τα κρατάει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Βλέπετε οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές από τους κοσμικούς ανθρώπους περνούνται για βλάκες. Σου λέει κάστε και τον εκμεταλλεύεται ο άλλος, τον κοροϊδεύει. Και τους θεωρούν χαζούς, ανόητους. Δεν ξέρει να υπερασπίσει τον εαυτό του, λέει. Δεν ξέρει να μιλήσει. Ξέρει να μιλήσει και αυτός, πολύ καλά ξέρει. Και να ανταποδώσει αυτό που του κάνουν. Αλλά δεν το κάνει γιατί ακριβώς έχει αγάπη στο Θεό και τηρεί τις εντολές του Θεού και αφήνει τα ανθρώπινα δικαιώματά του στο Χριστό. Και περιμένει την ανταπόδοση από τον Χριστό. Κάποτε είχε πάει μακαριστός από ο κ. Σωτηρόπουλος στη Γερμανία, ο Ιεροκήρυκας αυτός, ο φλογερός του μακαριστού πατρός Αγουστίνου του Καντιώτη, και βρέθηκε εκεί ένας κληρικός να τον εμποδίσει. Βέβαια ήταν εσταλμένος προφανώς από άλλους ανωτέρους, γιατί ο μακαριστός μιλούσε ξεκάθαρα για την αίρεση του οικουμενισμού που είναι πάρα πολύ κρατεά στην Ευρώπη και σήμερα ακόμη περισσότερο. Και δυστυχώς δίνουν ακόμα και θεία μετάληψη στους αιρετικούς στην Ευρώπη. Αλλά τελικά η συγκέντρωση έγινε. Και μπήκε μέσα τότε ένας αρχιμανδρίτης, νεαρός τότε, τώρα είχε προαχθεί σε επίσκοπο, καημένος, και τον έφτισε μπροστά στον κόσμο, τον μακαριστό, τον κύριο Σωτηρόπουλο. Και εκείνος βέβαια δεν είπε κάτι έτσι άπρεπο. Μετά όμως έλεγε, μήπως δεν είχα κι εγώ, λέει, σάλιο να το φτύσω. Είχα. Αλλά δεν επιτρέπεται. Έτσι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, του χριστιανού, του πνευματικού ανθρώπου, τα κρατάει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Τα δικαιώματα σήμερα, το δικαίωμα σήμερα, λέει ο Άγιος Παΐσιος, παρουσιάζεται σχεδόν σε όλους τους νέους, αλλά και σε νέους μοναχούς. Έτσι. Μερικοί νέοι μοναχοί δεν ξέρουν γιατί έγιναν μοναχοί και τι θα πει μοναχισμός. Γι' αυτό έχουν ένα δικαίωμα, ένα κοσμικό πνεύμα, μια παράξενη λογική, μια ανθρώπινη δικαιοσύνη από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, λείπει, θα λέγαμε, η πίστη τελικά. Το άφημα στον Χριστό. Αυτή η ανθρώπινη δικαιοσύνη, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ξεκίνησε από το ευρωπαϊκό πνεύμα και μπήκε και στο μοναχισμό. Έτσι και στο σχολείο μαθαίναμε για τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δώσ' το ανθρώπινα δικαιώματα. Και κανένας δεν τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά που οι ίδιοι τα νομοθετούν. Κλασικό παράδειγμα αυτό που έγινε τώρα με το COVID, έτσι, τον ψευτοϊό αυτόν. Όχι ψευτοϊός, είναι ως ιός, αλλά με την ψευτοπανδημία, έτσι, που ήταν ουσιαστικά μια πλανδημία, όπως το λένε κάποιοι, μια πλάνη των ΜΜΕ, των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Οι ίδιοι έχουν από την περίοδο, ας πούμε, υπάρχει μια συνθήκη της Νιρεμβέργης, η οποία λέγει το εξής, και την έχει υπογράψει και η Ελλάδα. Αλλά ποιος θα τηρεί τα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα. Λέει λοιπόν μεταξύ των άλλων αυτή η συνθήκη ότι απαγορεύεται στον άνθρωπο, στον οποιοδήποτε άνθρωπο, να κάνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη χωρίς τη συνένεσή του, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Καμία, τίποτε. Όχι, λέει, θα σε σώσουμε. Μα δεν θέλω. Με το ζόρι. Καταλάβατε. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία κόπτεστε. Και υπογράφετε και ξαναυπογράφετε και ήδη τα καταπατείτε. Γιατί το εμβόλιο δεν είναι ιατρική πράξη.
πώς το επιβάλλεις του άλλου ή τον πιθαναγκάζεις και του βάζεις και πρόστιμο επειδή δεν το κάνει. Ακόμα και αυτή η ιατρική μάσκα που μας φορούσαν, και αυτό η ιατρική πράξη είναι. Και γιατί το επιβάλλεις? Και μέσα στους ναούς ακόμα, που είναι μία βλασφημία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, λοιπόν, ούτε αυτά τηρούνται από τους λεγόμενους ανθρώπους της δικαιοσύνης. Αλλά πολύ περισσότερο δεν ταιριάζουν σε ένα μοναχό και σε ένα πνευματικό άνθρωπο το να κόπτεται για αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί έχει αφήσει όλα τα δικαιώματα στο Θεό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα είναι το πνεύμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μπήκε, λέει ο Άγιος Παΐσιος, τώρα και στο μοναχισμό. Στην καλογερική, τη σημερινή εποχή, συναντάει κανείς πολλές φορές αυτό το πνεύμα. Δεν το βλάπτω τον άλλον, δεν θέλω να με βλάψει. Δεν τον αδικώ, είμαι εντάξει, λέει κάποιος. Άλλος λέει, έκανα, λένε μερικοί, τη δουλειά μου, βοήθησα εκεί, τελείωσα, είμαι εντάξει. Η άλλη δουλειά δεν είναι δική μου. Φεύγω. Πάω στο κελί για πνευματικά. Δεν εξετάζουν αν ο άλλος είναι φιλάσθηνος ή έχει πονοκέφαλο και δεν μπορεί να δουλέψει ή δουλεύει λιγότερο γιατί είναι από αγρυπνία και είναι περισσότερο κουρασμένος. Ή λένε, αυτή η μερίδα είναι δική μου, τη δικαιούμαι. Και δεν εξετάζουν αν ο άλλος είναι πιο αδύνατος ή ο οργανισμός του καταναλύσκει περισσότερο και έχει ανάγκη από περισσότερη τροφή. Οπότε καταλήγουν να βρίσκονται σε πνευματικό χώρο, αλλά να έχουν μια νοοτροπία κοσμική. Και έτσι γίνονται συνεπείς κοσμικοί. Καταλήγει ο μοναχισμός δηλαδή, μια ας πούμε κοσμική συναναστροφή και κοινωνία, όπου οι άνθρωποι κρατάνε το ανθρώπινο δίκαιο, αλλά όχι το θεϊκό. Το άδικο ανθρώπινο δίκαιο και όχι την αληθινή θεϊκή δικαιοσύνη. Ξέρετε, λέει ο Άγιος, τι είναι να βλέπεις ανθρώπους πνευματικούς να αντιμετωπίζουν κοσμικά τα πράγματα. Λίγο πολύ δηλαδή, παρατήρησα σε αρκετούς μοναχούς το εξής. Την νηστεία, την προσευχή, την ακολουθία, το διακόνημα, τα κάνουν. Φορούν ένδυμα μοναχικό, έχουν καλογερικό πρόγραμμα, αλλά η αντιμετώπιση, αντί να είναι πνευματική, είναι κοσμική. Γιατί κοιτούν πώς να μην τους πούν καμιά κουβέντα, να μην αδικηθούν. Δεν δέχονται μίγος στη σπαθή τους. Δεν δέχονται μία παρατήρηση. Σου λέει, εγώ είμαι άψογος, είμαι τέλειος. Ό,τι μου λες, το κάνω. Δηλαδή βρίσκονται στην κοσμική δικαιοσύνη. Και πολλές φορές ούτε και εκεί φτάνουν. Άντε τώρα να συνοηθείς πνευματικά με αυτούς. Αυτοί τα κανονίζουν έτσι ώστε να μην δυσκολευτεί μεθαύριο ο Χριστός μαζί τους να κάνει λογαριασμούς. Λες και είναι θέμα μαθηματικών. Μα ενώ ο Χριστός παρακολουθεί τον καθένα πόσο αδικείται, πόσο θυσιάζεται και θα τον ανταμείψει ανάλογα, αυτοί θέλουν να τακτοποιήσουν μόνοι τους το λογαριασμό τους. Είμαι αγανακτισμένος γενικά με τη σημερινή νοοτροπία που βλέπω σε μερικούς νέους μοναχούς. Μια ανθρώπινη δικαιοσύνη. Πώς να χωρέσει η ανθρώπινη δικαιοσύνη στην πνευματική ζωή? Και στην κοσμική ζωή δεν βγαίνει πέρα κανείς με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Πόσο μάλλον στην πνευματική ζωή. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, όλοι κοίταζαν πώς να κάνουν κάποια θυσία. Στη δουλειά, στο φαγητό, σε όλα υπήρχε αυτό το πνεύμα, αυτό που λέμε το φιλότιμο, να κάνω μια θυσία για τον άλλον. Σκεφτόντουσαν πρώτα τον άλλον και γι' αυτό ζούσαν τον παράδεισο. Ήταν κάποιος λόγου χάρη στην τράπεζα, κοιτούσε να φάει αυτός λιγότερο για να μείνει το περισσότερο για τον άλλον. Και αδύνατος να ήταν ο ίδιος, δεν το λάμπανε υπόψη, ούτε εξέταζε τι ήταν ο άλλος. Έκανε θυσία, ούτε έβαζε την κρίση του να πει θα του κάνει κακό αν φάει περισσότερο. Από τη στιγμή που ο μοναχός κοιτάζει να μην τον αδικήσουν, να μην κουραστεί πολύ,
να μην πάει χαμένος ο κόπος του, είναι σαν να μην πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει άλλη ζωή, μέλουσα κρίση και θεία ανταπόδοση. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Μπαίνει η απιστία. Όλα εδώ και τώρα. Και το δίκαιο μου εδώ και τώρα. Και αν δουλέψει λίγο παραπάνω, ούτε αυτό θα πάει χαμένο. Αλλά το ξεχνάμε αυτό. Μόνο ο κόπος των ζώων πάει χαμένος. Κοιτάξτε τώρα τι λεπτές παρατηρήσεις κάνει ο Άγιος. Ο κόπος των ζώων, λέει, πάει χαμένος. Έτσι, γιατί αυτά δεν έχουν ανταπόδοση, δεν έχουν άλλη ζωή, δεν έχουν αιώνια ζωή. Τα καημένα αυτά, παρόλο που εξαιτίας μας ταλαιπωρούνται, μετά την παράβαση των πρωτοπλάστων, η φύση συστενάζει με τον άνθρωπο. Μπήκε σε ταλαιπωρίες και η φύση και τα ζώα εξαιτίας του ανθρώπου, που είναι ο αρχηγός τους, ο βασιλιάς τους. Τα ζώα θυσιάζονται για μας. Είναι φοβερό. Βλέπετε τα άγρια ζώα, όταν τραυματίζονται από τους κυνηγούς, τι τραβάνε. Άλλο βάρβαρο έθιμο και αυτό χόμπι, να πας να σκοτώνεις τώρα τα πουλάκια και τα ζώα του δάσου. Για ποιο λόγο, λες και δεν έχουμε να φάμε. Και πολλά τα τραυματίζουν και τα καημένα, λέει εδώ ο Άγιος, σαν κατεμένα, με σπασμένα πόδια, να μην μπορούν να τρέξουν, να τα ξεκυλιάζουν τα μεγάλα ζώα, να τα τρώνε και να μην έχουν καμιά ανταμοιβή. Και όλα αυτά γιατί μπήκε στον άνθρωπο το πάθος, έτσι, λόγω της πτώσης, αγρίεψε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, όπως και τα ζώα, ήταν φυτοφάγα, δεν έτρωγαν το ένα το άλλο, ούτε ο άνθρωπος έτρωγε κρέας μέσα στον παράδεισο. Μετά μπήκε η κρεοφαγία, μετά την πτώση και μετά τον κατακλυσμό επέτρεψε ο Θεός την κρεοφαγία. Ο άνθρωπος, αν δεν τα καταλαβαίνει αυτά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι άνθρωπος. Να βλέπει όλη αυτή την ταλαιπωρία, όλης της κτήσεως, που αίτιος είναι ο ίδιος. Και να μην ζητάει το δίκαιο του ανθρώπινου, το δικό του. Γι' αυτό, λέει ο Άγιος Παΐσιος, του έδωσε ο Θεός το μυαλό, για να το δουλεύει σωστά και να βρει τον δρόμο του. Εγώ δεν λέω τώρα να σκοτώνεστε στην κούραση, αλλά να υπάρχει φιλότιμο. Δηλαδή, εσείς, γέροντα, θέλετε να σκυρτάει η καρδιά μας, να λαχταράει, να αναπαύσουμε τον άλλον. Ναι, λέει ο Άγιος. Γιατί όταν κοιτάζεις πώς να αναπαύσεις τον άλλον και αφήνεις τον εαυτό σου εν λευκό στα χέρια του Θεού, δεν κουράζεσαι. Και αν κουραστείς και πεις ότι κουράστηκες, πάει, το έχασες. Τι, θα σε πληρώσει ο Χριστός για την κακομοιριά? Μπάτσο θα σου δώσει. Όσο μπορείτε αυτό να κοιτάξετε, αυτή είναι η πνευματική εργασία που πρέπει να κάνετε. Και άσκηση αν κάνετε δεν ωφελεί. Γιατί αν κανείς δεν κάνει αυτή την εργασία, δουλεύει σε άλλη συχνότητα από τη συχνότητα του Θεού. Αυτή η εργασία που είναι τελικά αγάπη. Το να νοιάζει για τον άλλο. Και όχι να νοιάζει να μην χάσει το δίκιο σου. Πάνε όλα μετά χαμένα, και οι μετάνοιες και οι νηστείες. Δεν λέω αυτά να μην γίνονται, αλλά να μην νομίζει κανείς ότι επειδή κάνει εκείνο, εκείνο είναι εντάξει. Έχουν κάνει άλλο Ευαγγέλιο. Γέροντα, πότε ένας άνθρωπος μπορεί να λέγεται δίκαιος? Δίκαιος κατά κόσμον είναι εκείνος που κρίνει με βάση το ανθρώπινο δίκαιο. Το τέλειο όμως είναι ο άνθρωπος να είναι δίκαιος, όχι σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά με τη Θεία δικαιοσύνη. Και τότε τον ευλογεί ο Θεός. Όταν στις ενέργειές μου δεν βάζω ποτέ το εγώ και το συμφέρον μου, εκβιάζω, μπορώ να πω, τον Θεό να μου στείλει τη Θεία Χάρη. Όταν δεν νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, νοιάζεται ο Θεός για σένα. Όταν εσύ νοιάζεσαι για τους άλλους, τις εικόνες του Θεού, τα παιδιά του Χριστού, νοιάζεται μετά ο Θεός για σένα. Εκβιάζεις, λέει ο Άγιος, τον Θεό να σου στείλει τη χάρη, γιατί ακριβώς ταπεινώνεσαι, αφήνεσαι, δεν μεριμνάς, δεν αγωνιάς για τον εαυτό σου και έρχεται η πρόνοια του Θεού και σε σκεπάζει. Οποιαδήποτε ανθρώπινη δικαιοσύνη, ακόμα και η πιο τέλεια,
λέει ο Άγιος Πίσιος, έχει πάντα ανθρώπινα στοιχεία. Και όσο υπάρχει ανθρώπινη δικαιοσύνη στον πνευματικό άνθρωπο, το πνεύμα με κεφαλαίο, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, προσπαθεί να την αποβάλει ως ξένο σώμα. Και ο άνθρωπος παλεύει με ανεβοκατεβάσματα και κουράζεται ψυχικά. Όταν αποκτήσει τη θεϊκή δικαιοσύνη, έρχεται το λαμπικάρισμα και ο θείος φωτισμός. Αν πω γέροντα σε κάποιον που λέει ότι αδικήθηκε, υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θα το βοηθήσω? Όχι. Καλύτερα πες του, εξέτασε τα πράγματα πνευματικά, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Γιατί αν του πεις υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θα πιστέψει ότι αδικήθηκε, ενώ μπορεί να έχει αδικήσει κιόλας. Αλήθεια, πονάει η ψυχή σου. Γνώρισα κάποιον που εκκλησιαζόταν τακτικά, νίστευε κλπ. Και είχε την εντύπωση ότι ζούσε πνευματικά. Εν τω μεταξύ, ενώ είχε 5 διαμερίσματα, 2 μισθούς, παιδιά δεν είχε, δεν έδινε δραχμή σε ένα φτωχό. Καλά του είπα, έχεις τόσους φτωχούς συγγενείς, γιατί δεν τους δίνεις κάτι? Τι θα τα κάνεις? Δώσε σε χείρες, σε ορφανά. Και ξέρετε τι μου είπε? Καλά, να μην παίρνω ανίκιο από τη χείρα αδελφή μου. Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου όταν το άκουσα. Να, αυτή είναι η κοσμική δικαιοσύνη. Αφού δεν είναι δικά μου τα παιδιά που θα πεινάσουν, σου λέει ο άλλος, δεν έχω ευθύνη, δεν τον αδικώ. Αλίμονο, εγώ να αδικήσω? Και αναπάμουν τον λογισμό τους με το δικό τους τρόπο, αλλά ανάπαυση πραγματική δεν έχω. Με μια ανθρώπινη λογική, με μια δικαιοσύνη κοσμική, αδιαφορούν μπροστά σε σοβαρές καταστάσεις. Πώς να νιώσουν ύστερα κάτι το πνευματικό? Έτσι, γι' αυτό έλεγε και ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιο Μητυλιδέος, ότι η έννοια της δικαιοσύνης στον κόσμο, στους κοσμικούς ανθρώπους, είναι υποκειμενική. Ο άλλος είναι ανθρωποφάγος και αισθάνεται πολύ καλά που τρώει ανθρώπους και δικαίως πράττει. Το κάνει καλά δηλαδή αυτό που κάνει. Ο άλλος πάλι υποστηρίζει το δίκαιο του ισχυρού. Όμως η αντικειμενική έννοια της δικαιοσύνης ξεκινάει από τον όρο ότι ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και είναι όπως είμαι και εγώ. Πολλοί άνθρωποι, έλεγε πάλι, έχουν τη δικαιοσύνη αλλά δεν έχουν την αγάπη. Και άλλοι πάλι έχουν την αγάπη και δεν έχουν τη δικαιοσύνη. Αλλά μόνο ο συνδυασμός της αγάπης και της δικαιοσύνης μπορεί να δώσει καλά και αγαθά αποτελέσματα σε μια κοινωνία. Ένας δικαστής, για παράδειγμα, όταν είναι να αποδώσει δικαιοσύνη και δεν έχει μέσα του την αγάπη, δεν θα μπορέσει ποτέ να αποδώσει σωστή δικαιοσύνη. Διότι το ξεπέρασμα της δικαιοσύνης είναι αγάπη. Γι' αυτό και αν κάποιος μείνει μόνο στον χώρο της δικαιοσύνης, στο τέλος θα αποδειχθεί άδικος. Πάρτε επίσης και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Εάν οι γονείς έχουν μόνο αγάπη στο παιδί τους και τους συγχωρούν τα πάντα, χωρίς κυρώσεις για τις αταξίες του, τότε ένα τέτοιο παιδί στο τέλος θα γίνει τύραννος. Η ανθρώπινη λοιπόν δικαιοσύνη πολλές φορές είναι αδικία μεγάλη και ο άνθρωπος δεν μπορεί να νιώσει κάτι πνευματικό. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει ο Άγιος Πίσιος, που μπορεί να δώσουν ένα σπίτι ευλογία και από την άλλη μεριά, αν τους κοστάει κάποιος ένα νίκη, να του κάνουν μήνυση. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γέροντα, είναι δικαιοσύνη ανθρώπινη? Ούτε δικαιοσύνη ανθρώπινη είναι. Μια μικρή δόση έχει. Απ' τη μια δίνουν σε κάποιον 100.000 και απ' την άλλη κάνουν παζάρια στον ταξιτζή και τον πάνε στην αστυνομία τουρισμού για 1.000 δραχμές. Πώς το εξηγείτε?
Μήπως δεν είναι καλά στο μυαλό τους γέροντα? Όχι, καλά είναι. Μήπως γέροντα δίνουν με υπερηφάνεια για να ικανοποιηθούν οι ίδιοι? Αυτό είναι. Δίνουν τα πολλά με υπερηφάνεια. Το κάνουν για να δοξαστούν οι ίδιοι, όχι εις δόξαν Θεού. Μπορεί ακόμα και όλα να τα δώσουν, αγάπη όμως δεν έχουν. Όπως λέει και ο Απόστολος, εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, μπορεί να δώσεις και όλη την περιουσία, αλλά να μην έχεις αγάπη. Να το κάνεις από εγωισμό, από επίδειξη, από ανθρωπαρέσκεια, από υστεροφημία. Πόσοι αφήνουν χρήματα, ας πούμε, και γράφουν και το όνομά του. Τι πάει στο όνομά σου? Κληροδότημα, λέει, του τάδε, το όνομά του. Τάδε κληροδότημα, ας πούμε, και έχει το όνομά του. Γιατί το πάει στο όνομά σου? Ο Χριστός δεν είπε να κάνεις την ελεημοσύνη σου αφανώς? Αλλά δεν την κάνεις για τον Χριστό, για τον εαυτό σου την κάνεις. Για να μείνει το όνομά σου. Και να λέει μετά ότι μου έδωσε υποτροφή ο τάδε, το ίδρυμα του τάδε. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πίνουν το αίμα του εργάτη τους, του εργαζομένου αυτούς. Κατά τα άλλα να περνούν και μεγάλοι φιλάνθρωποι. Δίνουν λοιπόν πολλά, τα πολλά με υπερηφάνεια, για να δοξαστούν οι ίδιοι και όχι δόξα Θεού. Σήμερα υπάρχει ένα λανθασμένο πνεύμα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι ζητούν μια νομική δικαιοσύνη και λένε ότι πιστεύουν και στο Θεό. Το δίκιο σου, το δίκιο μου. Αυτό το Ευαγγέλιο της λογικής, της παράξενης λογικής, να μην υπήρχε, να μην με περνούν κορόιδο, λένε. Δεν βλέπετε που φτάνουν οι χριστιανοί στα δικαστήρια? Και να έχουν δίκιο δεν πρέπει να πάνε στα δικαστήρια, πόσο μάλλον όταν δεν έχουν. Γι' αυτό και μερικοί γίνονται εξαιτίας τους άπιστοι. Βλέπουν ότι ένας που ούτε στην εκκλησία πάει, ούτε αγρυπνίες κάνει, μπορεί να μην κάνει κάτι τέτοιο. Ενώ ο άλλος που πάει στην εκκλησία, κάνει αγρυπνίες κλπ, πηγαίνει στο δικαστήριο ένα φτωχό για λίγα χρήματα που του χρωστάει, μόνο και μόνο για να βρει το δίκιο του. Είπα σε έναν που ήθελε να πάει στο δικαστήριο κάποιον που του χρωστούσε χρήματα: έχεις ανάγκη? Έχεις περισσότερα παιδιά? Μήπως σε βάζει η γυναίκα σου και βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση? Όχι, λέει, το κάνω για να βρω το δίκιο μου. Τι να πει κανείς? Είναι και μια αγωγή που είχε δοθεί παλιότερα από μερικούς πνευματικούς κύκλους. Χρόνια τώρα θυμάμαι ένα περιστατικό και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Σε ένα βρεφοκομείο υπηρετούσαν αφιερωμένες νοσοκόμες. Σε κάποιο άρρωστο παιδάκι έπρεπε να κάνει ο γιατρός μια εξέταση με ραδιενέργεια και ζήτησε να πάει μια νοσοκόμα να το βοηθήσει. Αλλά δεν πήγε καμιά από αυτές τις αφιερωμένες, γιατί φοβόταν μήπως πάθουν τίποτα από τη ραδιενέργεια. Καταρχάς, αφού ήταν αφιερωμένες, δεν υπήρχε θέμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι αυτές να κάνουν οικογένεια κλπ. Γιατί μπορεί να προκαλέσει μια στήρωση η ραδιενέργεια. Αν σκεφτόντουσαν να παντρευτούν, τότε θα πείραζε. Αλλά και να σκέφτονταν να δημιουργήσουν οικογένεια, πάλι έπρεπε να κάνουν μια θυσία σαν πνευματικοί άνθρωποι που ήταν. Κανονικά έπρεπε να μαλώνουν πια να πάει. Λέγαμε και άλλη φορά, στα παλαιότερα χρόνια οι χριστιανοί που είχαν ακριβώς αυτό το πνεύμα. Σε μια μεγάλη αληθινή επιδημία, πανδημία, σε μια πόλη της Αφρικής, αν θυμάμαι καλά ήταν η Αλεξάνδρεια, οι ειδωλολάτρες, γιατί ήταν μεικτός ο πληθυσμός, τους ανθρώπους τους που προσβάλλονταν από αυτή την λοιμώδη νόσο, μπορεί να ήταν και πανούκλα, που είναι πάρα πολύ μεταδοτική, με το που αντιλαμβάνονταν ότι αρρώστησαν οι συγγενείς τους, τους πετούσαν στον δρόμο, στην κυριολεξία τους πετούσαν με το κρεβάτι μαζί και τους άφηναν στον δρόμο, χωρίς να τους περιποιούνται καθόλου. Τόση σκληρότητα. Και πήγαιναν παρακαλώ οι χριστιανοί που δεν τους γνώριζαν καν και τους περιποιόντουσαν, οι χριστιανοί της πόλης. Και κολούσαν και πέθαιναν γιατί τους περιποιόντουσαν και χαιρόντουσαν να αρρωστήσουν και να πεθάνουν περιποιούμενοι τους άγνωστους ειδωλολάτρες. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού.
Και εδώ λέει ο Άγιος Παΐσιος για αυτές τις καημένες, τις αφιερωμένες, που δεν ήθελαν να πάνε να διακινδυνεύσουν κοντά στον γιατρό που θα έκανε αυτή την εξέταση με τη ραδιενέργεια. Ενώ θα έπρεπε να μαλώνουν πια να πάει. Και τελικά έτρεξε να βοηθήσει τον γιατρό μια άλλη που ούτε πνευματικά ζούσε, αλλά και σκεφτόταν να παντρευτεί, γιατί λυπήθηκε το παιδάκι. Έτσι λειτουργήσε η φυσική, ανθρώπινη συμπάθεια και αγάπη. Και το χειρότερο απ' όλα είναι που τέτοιους ανθρώπους που δεν έχουν ούτε τη φυσική αγάπη, ούτε τη φυσική συμπάθεια, παρόλο που θεωρούνται πνευματικοί άνθρωποι και άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν τους πειράζει γι' αυτό η συνείδηση. Δεν ενοχλείται από τη συνείδησή τους. Γιατί λένε, αυτά δεν είναι για μας. Εμείς είμαστε για τα πνευματικά. Μάλιστα, μπορεί να έχουν το λογισμό. Εκείνον τον αναπαύει να θυσιάζεται και εμένα με αναπαύει να έχω την ησυχία μου. Και καμιά φορά να τον κατακρίνουν κιόλας και να λένε ότι δεν έχει πνευματική κατάσταση. Αυτός που τρέχει και θυσιάζεται για τους άλλους. Αλλά ο Χριστός αναπαύεται εκεί που υπάρχει η αρχοντιά, το πνεύμα της θυσίας, το αθόρυβο, η αφάνεια. Όταν γέροντα βλέπεις τον άλλο να δυσκολεύεται, δεν πρέπει να βοηθήσεις όπως και να είσαι? Μα βέβαια. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι έχει καλλιεργηθεί ένα κοσμικό φρόνημα σε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους. Έχουν ένα δικό τους κοσμικό Ευαγγέλιο. Ένα Ευαγγέλιο στα μέτρα τους. Και σου λένε, ο χριστιανός πρέπει να έχει την αξιοπρέπειά του. Δεν πρέπει να φανεί κατά κάποιον τρόπο κορόιδο. Τα αντιμετωπίζουν δηλαδή όλα με μια κοσμική λογική και δικαιοσύνη. Αυτό το δικαιούμαι, σου λέει, δεν τον αδικώ, δεν θέλω να με αδικεί. Να έχει το μεταξύ και αναπαυμένο το λογισμό του ότι έχει δίκιο. Και βλέπεις σε έναν τέτοιο άνθρωπο όλα τα δικαιώματα τα κοσμικά. Φιλότιμο δεν έχει, θυσία δεν έχει, τίποτε δεν έχει. Δικό το Ευαγγέλιο έφτιαξε και δεν έχει καμιά συγγένεια με τον Χριστό. Πώς θα τον επισκιάσει μετά η Θεία Χάρις? Όταν υπηρετούσα τη θητεία μου, ήταν ένας ασυρματιστής στην αεροπορία που ερχόταν στη μονάδα μας και έπαιρνε τα σήματα. Ο γέροντας στο στρατό υπηρέτησε ως ασυρματιστής. Είχαμε σχέσεις, θεολόγος ήταν, έκανε και κηρύγματα. Όλοι όμως οι Ιησουίτοι τον έλεγαν, γιατί όχι μόνο μια θυσία δεν έκανε, αλλά ούτε μια μικρή εξυπηρέτηση. Τι θα πει Ιησουίτης τώρα, υποκριτής, μοναχός, στην κυριολεξία Ιησουίτης είναι ο μοναχός του τάγματος των Ιησουιτών. Έχει μια αποσημείωση εδώ το βιβλίο, που υπάρχουν αυτοί οι Ιησουίτες στους παπικούς, στους λεγόμενους ρωμαιοκαθολικούς. Αυτό το τάγμα ιδρύθηκε από τον Ιγνάτιο Λογιόλα και είναι γνωστό για την αυστηρή πειθαρχία και τις ακρότητες τις οποίες έφτασε. Αυτοί έχουν και το δόγμα, έτσι, ίσως το έχετε ακούσει, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Το οποίο είναι τελείως αντιχριστιανικό. Δηλαδή, έχεις καλό σκοπό, μπορεί να σκοτώσεις τον άλλον, αφού έχεις καλό σκοπό, θα πάει καλά το πράγμα. Αυτό είναι από αυτούς, από τους Ιησουίτες, το δόγμα αυτό, αυτή η πλάνη. Μεταφορικά η λέξη χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τον άνθρωπο που τηρεί με αυστηρότητα εξωτερικούς τύπους ευσέβειας χωρίς να έχει αντίκρισμα εσωτερικό. Έτσι κάνει προς το θεαθήνε της ανθρώπης, όπως οι υποκριτές οι Φαρισαίοι. Καμιά φορά του έλεγα αυτού του θεολόγου που τον λέγανε Ιησουίτη, αφού πας που πας στο αεροδρόμιο, σε παρακαλώ δώσε και αυτά τα σήματα του τάδε. Όχι, έλεγε, εγώ έφερα τα δικά μου και αυτός να πάει τα δικά του. Και έτσι ανέπαυε το λογισμό του ότι δεν αδίκησε τον άλλον. Μα αφού ο Χριστός δεν λέει απλώς αν σε παρακαλέσει κάποιος να πας ένα μίλι, πήγαινε δύο, αλλά λέει αν σε αγκαρέψει ένα μίλι, πήγαινε δύο. Ή δεν λέει αν σου ζητήσει το χιτόνα, δώσε και το ημάτιο, αλλά τι λέει, αν σου αφαιρέσει το χιτόνα, δηλαδή με τη βία στο πάρει το χιτόνα, δώσε του και το ημάτιο. Ήρθε ένας, έκλεψε, δώσε του κι άλλα. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Να το λέει ο Χριστός αυτό και ο άλλος να θεωρεί τον εαυτό του πνευματικό άνθρωπο, να λέει, εγώ έφερα τα δικά μου και αυτός να πάει τα δικά του. Είναι σαν να λέει, δηλαδή, κορόιδο είμαι,
να μου ζητήσει ένα μίλι και να πάω δύο. Πώς θα πλησιάσει χάρη του Θεού σε ένα τέτοιο άνθρωπο? Ενώ όταν κανείς εφαρμόζει το γραφικό χωρίο και άμα τον αγκαρεύουν ένα μίλι πηγαίνει πιο πέρα, μετά εργάζεται ο Χριστός και αλλοιώνεται πνευματικά ο άλλος που τον αγκάρεψε και προβληματίζεται. «Βρε, κοίταξε», λέει, «εγώ τον αγκάρεψα ένα μίλι και αυτός πήγε πιο πέρα. Τόση καλοσύνη». Έτσι γίνεται η Ιεραποστολή, η αληθινή Ιεραποστολή. Πού να το βρεις αυτό μέσα στον κόσμο? Εάν είχε και ο Χριστός αυτή την κοσμική λογική που έχουν σήμερα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα άφηνε τον ουράνιο θρόνο του για να κατεβεί στη γη, να ταλαιπωρηθεί και να σταυρωθεί από εμάς τους ελεηνούς ανθρώπους. Μέσα όμως στην κατάνθρωπον αυτή αποτυχία του ήταν κρυμμένη η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Γιατί κατάνθρωπον ο Χριστός απέτυχε στο σκοπό του. Πέθανε τελείως εξευτελισμένος, άδοξος πάνω στο σταυρό, με το χειρότερο θάνατο που θα μπορούσε να πεθάνει ποτέ άνθρωπος στη γη εκείνη την εποχή. Οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν, μόνο ένας είχε μείνει κάτω από το σταυρό και η μητέρα του και μερικές γυναίκες. Πλήρης αποτυχία, σε όλα τα επίπεδα θα λέγαμε. Κι όμως αυτό ήταν η λύτρωσή μας. Μέσα στην κατάνθρωπον αποτυχία του Χριστού ήταν κρυμμένη η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Αλλά τι τράβηξε για να μας σώσει? Μέχρι να του δίνουν σφαλιάρες και να του λένε «προφήτεψε, ποιος σε χτύπησε». Έπαιζαν δηλαδή, έπαιζαν οι Εβραίοι με τον Χριστό. Εγώ ξέρεις πόσο λυπόμουνα όταν ήμουν μικρός και έβλεπα τα παιδιά να παίζουν τον μπιζ. Άντε τώρα να παίζουν αυτό το παιχνίδι με τον Χριστό. Προφήτευσε, ποιος σε χτύπησε, παμ, φοβερό. Ω, φοβερό. Και εμείς ζητάμε έναν χριστιανισμό χωρίς ταύρωση, αλλά απευθείας ανάσταση. Κάνουμε έναν χριστιανισμό, ένα μοναχισμό όπως τον θέλουμε. Δεν θέλουμε να στερηθούμε τίποτε. Για να ζήσουμε όμως τα υπερφυσικά, πρέπει να ζήσουμε υπερφυσικά. Ο Άγιος έχει και αυτό το χάρισμα. Παίζει με τις λέξεις, κάνει λογοπαίγνια χαριτωμένα. Για να ζήσουμε τα υπερφυσικά, όλοι θέλουν να ζήσουν υπερφυσικές καταστάσεις, πρέπει να ζήσεις υπερφυσικά. Δηλαδή πάνω από τη φύση, πάνω από το ανθρώπινο και την ανθρώπινη δικαιοσύνη, που είναι μεγάλη αδικία. Και να ζήσεις τη θεϊκή δικαιοσύνη. Να αναπαύεις τον πλησίον. Το δε Θεούμα δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον Κύριον ομοιρία σου νίκας της βασιλεύσης κατά τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησε και σώσε ημάς. Αμήν. Και γιατί έτσι θα φράξει πάντα σε εμάς. Καλή Σαρακοστή και καλά Χριστούγεννα.